Αγαστάς το καταλαβαίνεις. Βέβαια, αν έρθει κάποιος μόνος του χωρίς γκρουπ ή δεν ξέρει και κατέβει μέσα στον Τολέδο, θα χάσει τι. Πρέπει να του πει κάποιος να ανεβεί εδώ πάνω, γιατί θα χάσει αυτό που θα δει σε λίγα λεπτά. Κάτσε να το κρατήσω, μην κουνιέται. Αλκάνθαρ ντε Τολέδο που θα πει Παλάτι Φούρ, δηλαδή έμεινε από τον όρο τον Αραβικό. Βέβαια, να καταλάβω. Α, τι ωραία. Το κάναμε σχολείο. Εδώ, το βλέπετε. Θα σταματήσουμε να βγάλετε μια φωτογραφία. Κοιτάξτε λοιπόν τι εντυπωσιακή πανοραμική θέα με το παλάτι δεξιά που λέγαμε, ο καθεδρικός μας στο κέντρο, πάρα πολλές εκκλησίες, καμπαναριά, ήταν η χριστιανική, γενικά ήταν δεξιά και πάνω χριστιανική συνοικία, η εβραϊκή πίσω αριστερά και κάτω η αραβική. Καζός ήταν ο Ολυμπιακό που έζησε εδώ. Έζησε και που δεκάζει. Σαν την Κρήτη δεν έχει, παιδιά. Ναι, ναι. Το πιο... Ήταν εκεί το ποτάμι μου κάτω, μαλάκας ήταν. Ναι, ναι, που έδεσαι εκεί, εκεί που έδεσαι εσύ. Έλα παιδιά, 5-10 λεπτάκια που θα βγάλει τις φωτογραφίες σας και να πάμε μετά στην πόλη. Απολαύστε το. Μισό να πάρει κάτω παιδί, μισό. Για ελάτε όλοι εδώ προσεκτικά, μια ομαδική. Δημήτρη, όχι μόνο. Εντάξει. Θα βγάλουμε καλά. Εδώ είναι η χαρά του φωτογράφου. Να σε βγάλω μια φωτογραφία. Τι τραβάς συνέχεια το Τολέντο, σκέτο. Να είσαι εδώ και σένα. Έλα και εσύ Βίκη. Ελάτε όλοι. Δεν υπάρχει. Έλα Βικουλά. Ναι, να μου φαίνεται ζακίστα. Όχι. Εσάς κυρία μου. Θα πάρετε κάτι. Ελάτε. Πάρτε μια πόζα. Εκεί όπως είστε. Κατέβασε το κοινό κάτω. Δείτε λοιπόν τι σημείο διάλεξαν οι Ρωμαίοι και αργότερα όλοι αυτοί οι λαοί που πέρασαν από εδώ. Δεν χρειαζόταν ούτε καν να κάνουν ψηλά τείχη, γιατί ήταν μια φυσική τάφρωση. Υπάρχουν βέβαια, υπήρχαν, συγγνώμη, βλέπετε κάποιο... να σε κρέω και ελικά. Βλέπετε κάτω ρωμαϊκά ερείπια. Βρούμε τον αδικέφαλο σε ετός, έτσι που τον πήραν από το Βυζάντιο, το έχουμε και εδώ, το βλέπετε. Παντού που σημαίνει και είναι η πρώτη αυτοκρατορική πόλη. Η γέφυρα καλά προστατευμένη με τους πύργους, όπως θα δείτε τώρα δεξιά. Μόλις περάσουμε το φανάρι. Και όλη η περίοδη. Αυτή την γέφυρα τη χρησιμοποιούν από την Ευρώπη και των Ρωμαίων μέχρι και σήμερα που λέω. Σήμερα τι είναι. Δεν θα φέρνει ο κόσμο την κάνει στην γέφυρα. Τώρα βγαλούμε. Μετά τι έχει. Και τον ποταμό. Και μια εκκλησία πάνω. Κοιτάξτε, την εκκλησία πολύ γνωστή σαν Juan de los Reyes. Εντάξει, ελεύθερη μετάφραση. Τι ο Άγιος Ιωάννης τον Βασιλιά, τι θα είχα πει. Ότι τον έκτισε ένας βασιλιάς πια, βασίλισσα, Ισαβέλα, αυτή η ρύθμη Ισαβέλα που βλέπουμε πριν της Καστήλης, κέρδισε μια μάχη. Μία από τις εισόδους για το Τολέντο. Επειδή όμως έχει πολύ ανήφορο για να ανέβουμε στο Τολέντο, βρίσκουμε έναν πιο εύκολο και πιο μοντέρνο τρόπο για να ανέβουμε. Κάτσε να σας μητρήσω. Είστε όλοι εδώ. Έχουμε μπει στο Τολέντο. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα αυτός μου είναι σχετικά καινούργιο. Είναι πριν λίγα χρόνια. Είναι αιώνα δηλαδή. Είναι από το 1900. Το οποίο είναι ένα διοικητήριο. Έχει μέσα διάφορες υπηρεσίες. Το Υπουργείο Τουρισμού, το Οικονομικό από πίσω, η εφορία. Προείπαμε συνεργάτη εφορία, αρχίζει ωραία ξανάγκη από την εφορία. Δεν ξέρω. Και από εδώ. Πάρα πολύ πήγαν στι καινούριε ηλικίε, όπω θα ξέρετε, στην Πλάκα, στην Αρέφη, στα Μεσικών, στο Δουβίδι, στα Λαδάδικα κλπ.
Τα σπίτια με τα 20 μάτζου απ' έξω, έτσι βλέπετε, έχουν εσωτερικές αυλές. Έλα στη Λάρισα, δεν έχει καμία ανημόρα στην Λάρισα. Προσέξτε, παιδιά. Είμαστε πάνω από τον κόσμο. Μην νομίζετε, οι ντόπιοι είναι μια μικρή πόλη που έχουν βγει όλοι στο Σαββατοκύριακο στην Μεστοκέ. Εδώ είναι το καλύτερα διατηρημένο. Είναι συνοικίες οι οποίες έχουν διάφορα ονόματα. Βέβαια, οι συνοικίες συνήθως έχουν τα ονόματα της εκκλησίας και βέβαια το Τολέντα έχει εκατοντάδες εκκλησίες. Και είχε περισσότερο. Αγία Λευκαντή είναι δύο, κολλημένοι. Σάντα Λεουκάτη. Δεν ξέρετε γιατί. Γιατί είναι καθολική Αγία. Ξέρετε, όταν χωρίστηκαν οι εκκλησίες είναι το σχήμα των εκκλησιών, έτσι. Ο τάφος και οι τρύπες, οι ζωγραφικές του Γκρέκο στην Ισπανία. Άρα σας το έκανα, γιατί το βάλαν την αφίσα αυτή πριν λίγα χρόνια, το 14 που συμπληρώθηκαν τα 400 χρόνια από το θάνατο του. Εδώ μέσα λοιπόν ο τάφος του ήταν και τα πρώτα έργα που ζωγράφισε ο Γκρέκο. Οκ. Είναι, κοιτάξτε, καταρχήν ένα κομμάτι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε αυτό το σταυροδρόμο, μάλλον ένα χρήστατο, έτσι, όπως λένε εδώ πέρα. Ακούστε, μην το κάνετε. Προσέξτε με λίγο. Εντάξει, οι άνθρωποι του UNESCO έπρεπε να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχαν ούτε. Γιατί το λέω αυτό, για να πω τώρα τι ωραίο είναι ο σταυρός. Σε αυτό το σπίτι, για να ψάχνω. Και να σας αφήσω εγώ και να πάω να πιω καφέ. Λοιπόν, γιατί στο σπίτι του Σαμουέλ Χαλεβί ήταν το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στον Γκρέκο. Ένας λόγιος που λεγόταν Πάγια Ινκλάν το 1911, πριν λίγα χρόνια σου σκέφτηκε την ιστορία. Γιατί βρήκαμε χαρτιά τι, ότι ανήκει στο Χόρχε Μανουήλ Θεοτοκόπουλο. Όπα, συνάδελφο στην οικογένεια. Κάποια άλλα δεν τα βλέπετε στην κοινωνική στήριξη στο μικρό, το πλακάκι. Πάνω. Είναι κατά συνέπεια, έτσι. Είναι και αυτό που λειτουργεί ως μουσείο. Όχι, δεν μπορούμε να μπορούμε να βγούμε μέσα, είναι σπίτι του κομμένου κόσμου. Είναι ιδιωτικό σπίτι. Αλλά έχει του τίτλου ιδιοκτησία, ο Τζοβλέκο άρα εδώ. Άρα μέσα. Δεν μπορούμε να βγούμε γιατί είναι μέσα άνθρωποι. Το μόνο που έχει αποδεχτεί ότι είναι από την οικογένεια του Γκρέκο είναι αυτό. Και βέβαια, άντε, δεν μας ανοίγει να πούμε, Στέλιο, αυτός άμα ζει θα συγχυστεί, γιατί πρέπει να όλα τα γκρούπα πέφτουν και να κάνουν. Λέγεται El Arminio, Arminio λένε, οι οποίοι όλοι οι Εβραίοι εκδιώχτηκαν το 1492 από τον Φερδινάντο την Ισαβέλα. Οι πιο πολλοί από εδώ πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε ένα ντοκιμαντέρ στο History Channel, μια κοπέλα Θεσσαλονίκη, είχε τα κλειδιά των προ-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 
τελευταία χρόνια, έτσι, σε φαρδίθουμε, σε φαράδ, στα εβραϊκά θα πει, στα εβραϊκά θα πει Ισπανία, έτσι, μιλάνε Λαντίνο, την αρχαία ελληνικού, έκανε ένα γκρούπο των Ελλήνων, το... Είναι μέρος της κουλτούρας, δεν είναι και κουζίνα. Αν μάθω, θα πάω στην Ελλάδα, δεν θα έπαιρνα φαβάτα. Σε τρελή, παιδιά, τι είναι αυτά τα λόγια. Ξέρω. Ε?